Βαδανάκης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανής ουσιαστικά. Έχουμε καινούριο παράστημα εδώ. Κύριε Πρόεδρε, Άγιος Βασίλης σήμερα, η επαιτειακά, μάλλον εορταστικά, μιας και ενώψεις Χριστουγέννου, νομίζω ότι δίνετε χαρά στα παιδιά, το συνηθίζετε κάθε χρόνο άλλωστε. Έτσι, έτσι είναι, όπως κάθε χρόνο και φέτος πραγματοποιήσαμε την εκδήλωση η Χριστουγεννιάτικη για να δώσουμε τα δώρα στα παιδιά. Βέβαια, μέσα στην όλη κατάσταση που επικρατεί, την οικονομική και όχι μόνο, που βιώνουμε όλοι οι μεγάλοι, δεν μπορούμε να στερήσουμε τη χαρά από τα παιδιά, τα οποία είναι και το μέλλον, είναι η ελπίδα. Μαζί με τη χαρά που δώσαμε στα παιδιά απόψε, πήραμε κι εμείς ένα μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας για να συνεχίσουμε για το μέλλον. Δεν έχω τίποτα να πω, μόνο... Τα δώρα είναι προσφορά της Ένωσης. Δηλαδή, είναι προσφορά της Ένωσης και της αστυνομικής διεύθυνσης, Β' αστυνομικής διεύθυνσης Δωδεκανήσου. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Τι θα θέλατε να φέρει ο καινούριος χρόνος για να μην πω Άγιος Βασίλης στην αστυνομία μας, εδώ τοπικά δηλαδή? Εδώ τοπικά δυστυχώς είμαι απεσιόδοξος. Δεν περιμένουμε πολλά πράγματα. Το μόνο που θα ήθελα και το επαναλαμβάνω συνέχεια, την υποστελέχωση των υπηρεσιών, ειδικά για το καλοκαίρι που είναι σοβαρότατο πρόβλημα, και για το κτίριο που έχει γίνει πλέον σύριαλ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να ελπίζουμε άμεσα τίποτα. Δηλαδή, παρά τους δόκιμους που ήρθαν, ας πούμε, παραμένουμε υποστελεχωμένοι, έτσι? Βέβαια, γιατί δυστυχώς είμαστε επανδρωμένοι για υπηρεσίες του χειμώνα. Το καλοκαίρι δυστυχώς αντιμετωπίζουμε σοβαρότατο πρόβλημα και δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Για να μην μιλήσουμε κτηριακά, κατάσταση κρατητηρίων με τα γνωστά προβλήματα και όλα αυτά. Κρατητήριο δυστυχώς, εγώ ντρέπομαι που το λέω. Ντρέπομαι και για τους ανθρώπους που έρχονται μέσα και βλέπουν αυτή την κατάσταση. Είναι τριτοκοσμική. Το αντιμετωπίζουμε, εμείς το βιώνουμε. Κάνουμε συνεχώς υπομνήσεις προς την πολιτική και στη φυσική ηγεσία μας. Αλλά δυστυχώς θα απαντήσει όλες είναι αρνητικές. Τώρα, μιλήσατε προηγουμένως για την κρίση. Πόσο σας επηρεάζει εσάς μισθολογικά η γενικότερη κατάσταση? Έχουμε μια περικοπή της τάξης του 30% σε όλους τους μισθούς. Πάγωμα όλων των οδηπορικών εξόδων. Έχουμε πάγωμα των μισθολογικών και βαθμολογικών προαγωγών. Τώρα βγήκε κι άλλο ένα μέτρο που πρέπει τουλάχιστον μετά από 31 χρόνια όσοι βγαίνουν σύνταξη να πάρουν και το ΕΦΑΠΑΞ, και έπεται και συνέχεια. Δηλαδή δεν ξέρουμε κάθε μέρα που ξεμερώνει τι άλλο μέτρο θα ληφθεί. Γι' αυτό ας κρατήσουμε τις μικρές καλές στιγμές. Οι μόνοι μας δηλαδή χαρές είναι αυτές και ένα μήνυμα ελπίδας από τα παιδιά που παίρνουμε κι εμείς. Καλές γιορτές να έχετε. Επίσης, να είστε καλά.